Καφέ, το ξέρεις πολύ καλά. Παιδιά, βέβαια, είναι πολύ γνωστός, εξαιρετικός. Λοιπόν, μιλάει, έχει λέει πολύ ωραία πράγματα ενδιαφέροντα στην μέρη μας, στην μέρη εδώ. Πώς καλά. Είναι για σένα, τον βλέπεις τον εαυτό σου σε επαναλήψεις. Εκεί που είχα κάνει πολύ αυστηρή κριτική όταν ξαναπαίχτη το Love Story. Στο Μέγκα, πήγα να πάθω εγκεφαλικό. Νόμιζα ότι είμαι άθλιος. Είχα και μια καούκα. Πώς ήμουν έτσι, δεν με φρόντζα κανένα. Το έβλεπα και είχα γίνει κατακόκκινος και κάθιδρος. Ντρεπόμουν που με έβλεπα. Τις επαναλήψεις πληρώνεστε. Πληρωνόμαστε, ναι. Εντάξει, μην περιμένεις τώρα. Εγώ παίρνω 2 φορές το χρόνο κάθε εξάμεινο, δηλαδή από το Διόνυσο, γύρω στο διχίλιαρο. Ένα 4.000 ευρώ το χρόνο. Αλλά όχι για το καφέ της χαράς, για τις μεταγλωτήσεις. Ό,τι προβάλλεται. Έχεις σκεφτεί ποτέ να τα παρατήσεις? Ναι. 98-99, στο φουλ που δούλευα, κάτι με έπιασε. Και δεν ήθελα να παίξω. Και έκανα 7 χρόνια να ξαναπαίξω θέατρο. Γιατί? Ποτέ δεν κατάλαβα. Μ' είχε πιάσει και μια αγοραφοβία. Δεν μπορούσα να βγω στη σκηνή. Την ανάγκη να έχεις ένα δικό σου παιδί. Το ένιωσες ποτέ? Ποτέ και θα το έτρεμα. Έχω ένα πρόβλημα με την κοντινότητα. Κάπου έδωσε μια συνέντευξη στο Μακεδονία και είχα πει κάτι ότι έχω συναισθηματική αναπηρία και το πήραν και το... Είχα ένα πρόβλημα πάντα με το δεσμό, με τις σχέσεις, με το να μου ανήκει κάτι. Είχα έναν τρόμο και το απέφευγα. Κρατάω μια απόσταση από όλα αυτά, μια απόσταση ασφαλείας. Δεν θα μπορούσα να έχω ένα ζώο. Κάποτε ένας αγαπημένος μου φίλος, συνάδελφος, που μοιραζόμασταν το ίδιο καμαρίνι, μου λέει στα γενεθλιά σου, θα σου πάρω ένα ζώο, γάτα, σκύλι, και λέω θα λιποθυμήσω. Δεν μπορώ, αγχώθηκα και μόνο που μου το είπε. Και μόλις είδε ότι κοκκίνιζα και ίδρωνα, λέει άστο. Δεν είναι όλα για όλους. Δεν μπορούν όλοι να γίνουν πατεράδες, δεν μπορούν όλες να γίνουν μανάδες, δεν μπορούν όλοι να γίνουν σύντροφοι. Δεν είναι όλα για όλους. Καταπληκτική άποψη. Τι ωραία να είσαι τόσο κατασταλαγμένος. Απλώς θα ήθελα να παρακολουθήσω και την πορεία, το πώς ξεκινάς για να καταλήξεις τόσο κατασταλαγμένος. Το αναγνωρίζει νωρίς. Είναι ωραίο που ακούς έναν άνθρωπο να ξέρει τι θέλει. Mm-hmm. Και συνειδητά να έχει γνωρίσει τον εαυτό του και να μιλάει για τις επιλογές του ότι έχουν γίνει συνειδητά. Από την άλλη όμως, εμένα αυτή η επιλογή μου ακούγεται πολύ μοναχική. Ναι. Ναι. Δηλαδή, εμένα ναι. Αυτή η επιλογή σαν άνθρωπο με τρομάζει. Πρέπει να είσαι, δεν ξέρω, πολύ δυνατός για να μπορείς... Μια αγκαλιά δεν τη θέλεις. Δεν μια αγκαλιά, δηλαδή, νομίζω αυτό μου φαίνεται. Η δέσμευση είναι αυτή που το φοβίζει περισσότερο. Η υποχρέωση που έχεις απέναντι. Αλλά αυτό το κάνει χαρούμενο. Το άλλο ίσως να τον κάνει δυστυχή. Οτιδήποτε είναι συνειδητός, σε κάνει χαρούμενο, ούτως ή άλλως. Οπότε αυτό έχει πλέξει. Μπράβο. Και εγώ συμφωνώ με αυτό που λέω ότι δεν είναι όλοι για να γίνουν γονείς. Δηλαδή αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Γιατί να κάνει ένα παιδί, α πούμε. Και να λέμε και για τις σχέσεις, δηλαδή για τη συντροφικότητα. Ένα μοναχικό δρόμο δεν περιγράφει. Εντελώς. Πολύ μοναχικό. Η κοντινότητα δηλαδή φέρνει και αγαλίαση. Φέρνει και ότι μοιράζεσαι και τον πόνο. Μπορεί να τα έχει βρει τόσο καλά με τον εαυτό του που να περνάει καλά μόνος του. Εγώ δεν μπορώ δεν να το κρίνω. Ναι, δηλαδή... Λέω ναι. Ότι το εκτιμώ και είναι ωραίο να ακούς έναν άνθρωπο να ξέρει τι θέλει. Σίγουρα, από απλά. Την άλλη όμως, εγώ που έχω επιλέξει έναν άλλον δρόμο, σαν τρίτος, μου φαίνεται αυτό δύσκολο. Αυτό που λέει. Που δεν γνωρίζουμε τώρα. Είναι η διαφορετικότητα των ανθρώπων. Ναι, αυτό που δεν γνωρίζουμε όμως τώρα για τον κύριο Ιλιανό είναι ο πρώτερος βίος. Γιατί μπορεί στη ζωή του να τα δοκίμασε όλα. Δηλαδή, μπορεί να δοκίμασε τη συντροφικότητα. Μπορεί να δοκίμασε τον έρωτα σε μεγάλες δόσεις. Μπορεί να είναι έτσι. Και μπορεί να κατέληξε εκεί. Είναι αυτό που σου είπα, η πορεία. Δηλαδή, τι πόνο γιατί μπορεί να βρει το αίτιο. Μπορεί να είναι γιατί έτσι. Γιατί ω άποψη είναι πολύ. Μπορεί από παιδάκι να ήταν έτσι. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι μπορεί να μην του βγήκαν τα πράγματα στη ζωή, να απογοητεύτηκε και να έφτασε να έχει αυτή την άποψη τώρα να πιστεύει μόνο στον εαυτό του. Είναι απογοητεύτηκε ή μέσα από την απογοήτευση να κατάλαβε ότι ξέρεις κάτι, αυτό που λέει δεν είναι όλοι για όλα, εγώ δεν κάνω για αυτά. Νομίζω ότι τα δοκίμασε. Θα το έλεγε από μόνος τον είχε. Μα μπορεί να τα δοκίμασε όλα και να κατέληξε ότι αυτό του ταιριάζει περισσότερο. Καλά, αν γεννήθηκε μοναχικός και μεγάλωσε μοναχικός και επέλεξε τη μοναχικότητα. Εντάξει, είναι. Από τα λίγα πράγματα που μπορεί, ρε παιδί μου, ξέρεις, να με εκπλήξουν στη ζωή. Δηλαδή, ούτε καν μια συντροφικότητα. Εμένα είναι σημαντικό να νιώθεις καλά με τον εαυτό. Πάντως, παιδιά, είναι πολύ γλυκός άνθρωπος. Εγώ τον έχω γνωρίσει. Είναι πολύ γλυκός και αυτό μου κάνει εντύπωση που λέει ότι δεν δένεται κι αυτά. Γιατί στην παρέα, ας πούμε, είναι πολύ γλυκός. Καλά, δεν σημαίνει ότι είναι και. Ρε παιδί μου, ναι. Αντικοινωνικός ο άνθρωπος, δεν έχει φίλους. Απλώς ίσως συναισθηματικά δεν είναι τόσο του να μοιράζεται ή να έχει τις ευθύνες. Νομίζω υποχρεώσεις. Η δέσμευση απέναντι και εξαιρετικό ηθοποιό. Είναι από την περίπτωση των δευτεραγωνιστών ακριβώς, που λέμε. Ακριβώς, των καλών δευτεραγωνιστών. Που ξεχωρίζουν. Όσκαρ Β' αντρικού ρόλου.